Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Raven και σας φέρνω ένα gameplay μαζί με commentary από ένα match που έγινε πριν αρκετό καιρό, 6v6. Οι ομάδες που παίζαν ήταν οι High Flyers εναντίον τους VR και μαζί μου έχω και τον Slayer, τον Pocket των High Flyers. Γεια σου Slayer. Γεια σας παιδιά. Έχεις να πεις κάτι για την ομάδα σου ή οτιδήποτε ή να πάμε κατευθείαν στο action? Η ομάδα είναι αμιγώς ελληνική ομάδα, αποτελείται μόνο από Έλληνες παίκτες. Ξεκινήσαμε πριν 3 σεζόν και συνεχίζουμε ακόμα και τώρα. Περίφημα. Ελπίζουμε να τα πάμε καλά. Ωραία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Αυτό ήταν ένα official match που έγινε πριν αρκετό καιρό στη Metalworks. Είσαι έτοιμος να αρχίσουμε τον demo? Φυσικά. 3, 2, 1, πάμε. Ανταλλάχθηκαν τα have fun. Και ξεκινάμε. Θα παρατηρήσω στο πρώτο mid-fight το demo, αν το τίζει. Πάμε να δούμε. Στα mid-fights έχει σημασία η ταχύτητα του demo, να είναι γρήγορος, να φτάνει με καλή υγεία. Μπορείτε να παρατηρήσετε και την υγεία των κατεδαφιστών από πάνω στο HUD, φαίνεται. Επίσης έχουμε ενεργοποιήσει το outline των παιχτών για να τους βλέπετε πίσω από τους τοίχους και να νομίζετε ότι έχετε wallhack. Στο πρώτο mid-fight καλή ζημιά στον αντίπαλο Demoman, ήταν πιο γρήγορος. Προσαρμόσω λίγο την κάμερα. Παρατηρούμε το action. Οι ομάδες είναι σχετικά αμυντικές και οι δύο, χωρίς ιδιαίτερη παρουσία στο point. Δεν ανεβαίνει κανένα στο point. Τώρα ανεβαίνει το scout για να ξεκινήσει το capture. Αλλά αυτόματα το παρατάνε για να προχωρήσουν μπροστά και να πιέσουν τους υπόλοιπους παίκτες. Ένα λάθος που μπορώ να παρατηρήσω εδώ είναι ότι χάνουν και τα δύο τα scout στην πλειομάδα, οι High Flyers. Δεν έπρεπε να πεθάνουν και οι δύο. Είναι πιο σημαντικό να κατακτήσετε το σημείο από το να σκοτώσετε ένα scout του αντιπάλου. Μπορείτε απλά να τον αφήσετε και να συγκεντρωθείτε στο capture. Το capture γίνεται επιτυχώς, όπως ήταν αναμενόμενο, και θα συνεχίσουν οι ομάδες πιο μπροστά στο επόμενο choke. Οι κόκκινοι πρέπει να έχουν στήσει ήδη την άμυνά τους και τους προβλέπουμε. Εδώ ενώ η μπλε ομάδα περιμένει τα scouts. Τους High Flyers δεν υπάρχει στα flanks κανένα άτομο. Τώρα πήγαν άτομα στα flanks. Ναι, περιμένανε τα response και τώρα βρίσκονται εκεί. Ναι. Ανταλλάσσουν λίγο damage. Μπορεί να ανταλλαχθεί και κάποιο kill εδώ πέρα από ό,τι βλέπω στα flanks. Ναι, παίρνει ένα όντα scouts. Και μπαίνει ο Roamer, αν δεν κάνω λάθος, για να φορσάρει τον αντίπαλο γιατρό. Το force γίνεται. Ο γιατρός σώζει τον pocket μόνο. Αλλά έχουν χάσει ήδη 3. Έχουν χαθεί τα flanks πάρα πολύ. Ναι, είναι 3 down αυτή τη στιγμή, πρέπει να υποχωρήσουν οπωσδήποτε. Γιατί έχουν και scout πίσω τους αυτή τη στιγμή, ο οποίος πυροβολάει το γιατρό. Αλλά τον διώχνουν με επιτυχία. Και αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση που δεν μπορεί να πιέσει καμία από τις δύο ομάδες. Γιατί μεν οι μπλε περιμένουν τα spawns και το ίδιο και οι κόκκινοι. Οι κόκκινοι φαίνονται να είναι πιο επιθετικοί και πιέζουν τους μπλε. Οι μπλε υποχωρούν, ναι. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Στο choke point ανταλλάσσουν λίγο spam. Ενώ στα flanks γίνονται κάποια trades, χάνουν γίνονται ένα scout. Μάχες. Ένα scout ήδη πέθανε, δύο scouts πέθανε. Δύο scouts πέθανε. Και τώρα το scout επιτίθεται στην demo. Αλλά μάλλον δεν έχει ελπίδα, ναι. Αλλά χάσανε και το roamer οι High Flyers, οπότε πρέπει να υποχωρήσουν από αυτό το σημείο. Έχοντας τρεις παίκτες νεκρούς, περιμένοντας το respawn τους, δεν μπορείτε να κάνετε contest στο σημείο, ειδικά το μεσαίο. Και χάνουνε τώρα, από όσο παρατηρώ, έπεσε και ο demo, ναι. Οπότε δεν υπάρχει πιθανότητα να κρατήσουν αυτό το σημείο. Τα Uber είναι πάνω κάτω ίδια. Και θα παρατηρήσουμε εδώ την κόκκινη ομάδα καθώς πιέζει το επόμενο σημείο, το δεύτερο. Λίγο spam. Και εδώ μάλλον θα ανταλλάξουν και τα Uber, ναι. Γίνεται το pop. Το πάρει και την πάλι ομάδα. Πάνω κάτω ίση η διάρκεια θα είναι τον Uber. Δεν υπήρξαν πολλά flash. Ο Demoman είναι χτυπημένος ο κόκκινος. Αλλά ακόμα δεν ανταλλάζουμε kills. Ο Pocket πεθαίνει. Τα scouts είναι νεκρά. Και με 3 down και χωρίς τον pocket πολύ δύσκολα θα... Θα επιζήσει ο μπλε medic, αλλά επέζησε. Και όχι απλά επέζησε. Ναι, και πολύ δύσκολα θα κρατήσουν πίσω το σημείο. Έφυγα νωρίς βασικά από εκείνο το σημείο, ναι, γιατί δεν ήταν να πηγαίνει καλά, ναι. Η άμυνα. Ναι, η άμυνα. Εδώ βλέπω ότι η Red ομάδα πήρε engineer. Ναι, έχουν μηχανικό. Το οποίο δεν χρησιμοποιείται συχνά, ειδικά στην επίθεση. Και τώρα η κόκκινη ουσιαστικά είναι η ομάδα που πρέπει να κάνει την επίθεση. Το οποίο θα τους στοιχήσει λογικά, γιατί χάνουν από τη δύναμή τους. Το να μην έχει scout μαζί σου είναι αρκετά σημαντικό. Ενώ η μπλε ομάδα και αυτή έχει κάνει ένα off-class. Βλέπουμε τον
Τσάσλα στη θέση του Heavy. Το οποίο είναι αρκετά καλή επιλογή κατά τη γνώμη μου στην άμυνα αυτού του map. Οι μπλε έχουν πάρει θέση, μπαίνει το κόκκινο Uber. Σχετικά νωρίς το Uber. Οι αμυνόμενοι πάντα έχουν πλεονέκτημα ως προς το Uber. Αρκετά φλάσεις από τον μπλε γιατρό, αλλά από ό,τι φαίνεται θα κρατήσουν το σημείο. Επέζησαν οι περισσότεροι, μόνο ο Pocket χάθηκε, ο οποίος θα κάνει respawn πολύ σύντομα. Και η κόκκινη είναι 3 down, οπότε δεν θα συμβεί τίποτα. Άρα είναι επιτυχές, μια επιτυχής άμυνα. Ακριβώς, ένα defense. Παρατηρώ ότι η κόκκινη ομάδα έχει και το teleporter όρθιο, το οποίο είναι καλό σημάδι για αυτούς. Δηλαδή, το tactic τους είναι ότι θέλουν να πιέζουν τους μπλε συνέχεια στο last, και εδώ έχουμε ένα pause. Μια παύση. Yes. Ο μηχανικός τους βοηθάει σε αυτό, στο να κάνουν respawn γρήγορα και να έρχονται στο δεύτερο σημείο γρήγορα δηλαδή. Και έχουν και ένα sentry, το οποίο καθυστερεί τους μπλε από το να πιέσουν έξω και να τους αποτρέψει μπορεί. Σίγουρα μπορεί να τους αποτρέψει, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται στην επίθεσή τους όταν έχουν έναν παίχτη λιγότερο εκεί πέρα. Γιατί δεν νομίζω να έρχεται ο μηχανικός στην επίθεση. Ναι, κάνω και εγώ pause στον demo αυτή τη στιγμή και θα το συνεχίσουμε εφόσον τελειώσει αυτή η παύση, γιατί είναι σχετικά μακροσκελής και δεν έχει νόημα να την παρακολουθήσετε κι εσείς. Επιστρέψαμε πάλι, προσπεράσαμε το pause, το οποίο δεν χρειαζόταν να το δείτε μαζί μας. Δεν έγινε τίποτα το ενδιαφέρον συγκεκριμένα. Slayer, είσαι έτοιμος να συνεχίσουμε τον demo? Φυσικά, Raven, όταν είσαι κι εσύ. 3, 2, 1, πάμε. Και εδώ θα γίνει το unpause. Η μπλε ομάδα κάνει προσπάθεια να βγει προς τα έξω, γιατί ειλικρινά δεν υπάρχει λόγος να κάθεστε και πολύ ώρα στο τελευταίο σας, εφόσον η αντίπαλη ομάδα έχει μηχανικό. Αλλά παρατάει την προσπάθεια, το οποίο ουσιαστικά δίκαια το κάνει, γιατί οι αντίπαλοι είναι όλοι εκεί. Δεν είχαν ελπίδα οι High Flyers να κατακτήσουν το δεύτερο σημείο πίσω, ενώ βάλανε λίγο χρόνο πάνω του. Ήταν όχι απλά μόνο μια βάλαμε, καλή προσπάθεια. Είχαμε περισσότερο Uber advantage. Δηλαδή... Ναι, πάντα είναι επικίνδυνο όμως να αφήνεις το τελευταίο σου σημείο εκτεθειμένο όταν πιέζεις για το δεύτερο, ενώ οι αντίπαλοι είναι όλοι ζωντανοί. Και βλέπουμε ότι η κόκκινη ομάδα τοποθετεί ένα sentry πίσω από τα κουτιά. Level 3 πρέπει να είναι το sentry αυτή τη στιγμή. Και χτίζουν Uber με το Buster Scout. Α, level 2 είναι το sentry. Και την ίδια στιγμή οι μπλε απλά κρατάνε το χώρο τους, ναι. Και περιμένουν το Uber από τους κόκκινους να έρθει. Περιμένουμε ουσιαστικά. Θα πιέσουν πάλι από τη δεξιά πλευρά. Uber νωρίς. Οι μπλε τώρα δίνουν το Uber τους. Οι κόκκινοι εστιάζουν το point, αλλά δεν έχουν πάρει kills και αντίθετα χάνουν ένα. Το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι οι μπλε θα καταφέρουν να κρατήσουν το σημείο, εάν δεν χάσουν άλλα picks εδώ πέρα. Δύο solids versus δύο solids με γιατρό. Πεθαίνει ένα soldier. Να και ο engineer στο point. Ναι, ήρθε και αυτός, αλλά τους χάσανε όλους. Τους χάσανε όλους. Και ήταν αυτό πολύ σημαντικό, ότι ο Blood Demon, μπαίνουν τα response, κάνουν response τα scout τους και ξαναμπαίνουν στο point, αλλά το ίδιο κάνει και η μπλε ομάδα, κάνουν response και αυτοί, αλλά είναι σε θέση να το κάνουν ξανά άμυνα. Και τα scout τους θα βγουν έξω να ψάξουν χώρο για κάποιο πίκα, να καλύπτουν το sentry, το ακούω να πυροβολάει. Μόλις σκότωσε ένα scout και πέθαναν και τα δύο scout. Το ένα από το sentry, το άλλο από το Demoman. Μικρή σημασία βέβαια αυτά τα picks, επειδή αντίπαλη ομάδα δεν θα πιέσει αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η αριθμή των Uber δεν είναι ακριβής, γιατί έχει γίνει pause στο demo, οπότε ούτε η υγεία των παιχτών είναι χαρακτηριστική. Και ξαναπιέζει η μπλε ομάδα, θέλει να βρει αυτό το sentry για να το καταστρέψει, δίνει Uber στο pocket και τον demo. Βρίσκουν το sentry αριστερά στα κουτιά. Το sentry θα πέσει, δεν έχει ελπίδα εναντίον δύο παιχτών. Και δύο picks δικά τους, ίσως τρία picks, αλλά και πάλι η αντίπαλη ομάδα έχει το μηχανικό, τα respawn τους έρχονται. Δεν υπήρχε αρκετός χρόνος για να ανεβούν στο point, συν το ότι έχουν μόνο ένα scout, οι μπλε. Με ένα μόνο scout, οπότε πρέπει και να τον κρατήσουν ζωντανό και να ανέβει στο point, οπότε είναι πολύ δουλειά για ένα scout αυτή. Ενώ ο Sasla είναι ο off-classer της μπλε ομάδας από ό,τι φαίνεται. Και αυτή τη φορά επιλέγει Pyro, επίσης καλή κλάση. Αρκετά χρήσιμη όταν οι αντίπαλοι έχουν Uber, είτε Uber Advantage, νωρίτερα, είτε απλά θέλουν να μπουν με Uber στο τελευταίο σας σημείο για να τους κρατήσετε έξω.
Ένας σόλι, δύο σόλις μπαίνουν βασικά και καταφέρουν το force στο γιατρό. Βρήκανε χώρο ελεύθερο, συγχρονίστηκαν, ήταν μια ωραία προσπάθεια από μέρους τους. Και τώρα η μπλε ομάδα ψάχνει να βρει λίγο χώρο επειδή έδωσε το Uber της να βρει κάποιο πικ προς τα μπροστά, πιέζουν αρκετά, βρίσκουν το τέλε το οποίο πέφτει. Και η κόκκινη ομάδα αυτή τη στιγμή έχει το Uber της και ένα πολύ μεγάλο Uber advantage. Αυτή τη στιγμή ο Pyro θα φανεί χρήσιμος, εάν δεν πεθάνει εδώ πέρα, τον βλέπω στο lobby. Κρατάει τον αντίπαλο Demoman μέσα στο lobby. Η αντίπαλη ομάδα έχει ξοδέψει, η κόκκινη ομάδα συγγνώμη, έχει ξοδέψει όλο της το Uber μέσα στο lobby. Ξοδέψε όλο το Uber στο Pyro. Παρ' όλα αυτά μπαίνουν γιατί έχουν το pick, σκέφτονται να μπουν αλλά χάνουν άλλον έναν. Οπότε από εδώ και πέρα πολύ λίγες πιθανότητες να καταφέρουν την κατάκτηση στο τελευταίο. Η μπλε ομάδα έχει την υγεία της μια χαρά, η κόκκινη ομάδα περιμένει τα respawn. Και απλά ανταλλάζουν spam, θέλουν η μια ομάδα να μάθει για το positioning της άλλης. Και η μπλε ομάδα φαίνεται αποφασισμένη ότι θέλει να βγει έξω και να πάρει το δεύτερο ξανά, πιέζουν με τον pocket. Έχουν κερδίσει αρκετό χώρο, ήταν δωρεάν ο χώρος που πήρανε βασικά. Και σκοτώνουν και τον αντίπαλο Demoman. Θα πέσει και το sentry από ό,τι φαίνεται. Ναι, δεν είχε ελπίδα το sentry. Sentry down λοιπόν. Αλλά και pocket down. Pocket down και γενικά 2 down. Οπότε δύσκολο push πάλι. Δύσκολο push. Αλλά χάνουν οι αντίπαλοι συνέχεια παίκτες. Τώρα βλέπω τον Demoman έχει μπλέξει εδώ με ένα scout. Θα πεθάνει και αυτός. Αλλά το σκότωσε το scout. Και η αντίπαλη ομάδα είναι αρκετά χτυπημένη. Αλλά έχουν το Uber. Και έχουν μεγάλο Uber advantage αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι σε πολύ καλή θέση. Εδώ βλέπω τον Demoman τους που θυσιάστηκε. Πάνω κάτω χωρίς λόγο. Είχαν πολύ μεγάλο Uber advantage για να θυσιάσουν τον Demoman. Μια τόσο σημαντική class. Πιστεύω ότι αυτό κράτησε στο να κάνουν το defensive, ότι πέθανε ο Demon τους πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πολύ πιθανό. Ο καταδαφιστής είναι η κλάση που κάνει την περισσότερη ζημιά σε αυτές τις περιπτώσεις, οπότε αναγκάστηκαν να τον περιμένουν και τώρα η μπλε ομάδα έχει πάλι το Uber. Ενώ οι κόκκινοι είχαν το Uber advantage, θυσιάζοντας τον Demon δεν ήταν σε θέση να πιέσουν. Αλλά τους μπλε τους βλέπουμε πάλι να επιμένουν, θέλουν να βγουν από το τελευταίο τους, έχουν αρχίσει να χάνουν την υπομονή τους. Και εδώ θα γίνει η ανταλλαγή των Uber. Βλέπω τον μπλε γιατρό χτυπημένο. Ίσα ίσα μάλλον πρόλαβε να το δώσει. Και ανταλλάζουν Uber μέσα στο lobby. Το exchange είναι υπέρ των μπλε. Δύο για έναν. Και οι δύο η demo είναι κάτω. Εδώ πέφτει και ο pocket. Αλλά πιέζουν το last. Αρκετό χρόνο στο last. Στο last, ναι, πολύ. Για να δούμε τι θα συμβεί. Έμεινε μόνο ένα solo, δεν θα τα καταφέρουν. Οι μπλε έχουν 4 παίκτες ζωντανούς. Και τα scouts πολύ καλά και σχετικά γρήγορα μπορώ να πω. Μαζί με το γιατρό πηγαίνουν και κάνουν την κατάκτηση στο σημείο. Τώρα απλά πρέπει να περιμένουν τα spawns, να μην είναι αρκετά επιθετικοί, να μην είναι πολύ επιθετικοί στην αντίπαλη ομάδα, γιατί είναι όλοι ζωντανοί, ενώ η μπλε είναι χωρισμένη ομάδα αυτή τη στιγμή. Τώρα συναντούν τον γιατρό τους. Και ξανά όλοι μαζί. Ενώ η κόκκινη ομάδα είναι όλοι στο mid και απλά περιμένουν για μια άμυνα. Το Uber advantage είναι στους μπλε, αρκετά μεγάλο. Για να δούμε αν θα το αξιοποιήσουν σωστά. Ο γιατρός τους όμως πεθαίνει εδώ από τον αντίπαλο Demoman και το έχασα αυτό στο action, δεν το είδα, να με συγχωρείτε. Και ο Pocket είναι χτυπημένος και πεθαίνει. Πεθαίνει και ο Pocket. Είδες από τι πέθανε ο γιατρός, δεν το πρόλαβα. Stickies νομίζω είδα. Από Stickies ήταν, πήγε να βγει ο γιατρός από την πόρτα. Από το choke. Από το choke, ναι. Μάλιστα. Και ήταν και ένα soldier εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά. Λίγο spam από εδώ, λίγο spam από εκεί. Τελικά τον κατάφερε κόκκινος θέμα να τον πάει. Ναι, και εδώ είναι η μάχη που ακολουθεί. Εφόσον ο γιατρός έχει πεθάνει, οι παίκτες προσπαθούν να κρατήσουν όσο πιο πολύ έδαφος μπορούν. Βλέπουμε την προσπάθεια των scout και του στρατιώτη να κρατήσουν το σημείο. Παρ' όλα αυτά το κρατήσανε και ο γιατρός γύρισε. Ναι, και οι αντίπαλοι χάσαν 3. Πολύ medic, έχει Uber advantage. Μικρό advantage για να πιέσει κανείς το mid, αλλά μπορεί να παίξει και ρόλο. Οπότε το μόνο που έχουν να κάνουν τώρα οι μπλε είναι να χτίσουν Uber και να πιέσουν την αντίπαλη ομάδα. Θα πάω στα flanks λίγο να δω εδώ το action, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα flanks. Τίποτα το ιδιαίτερο. Ήσυχα, θα έλεγα. Και τώρα ακούω τους μπλε να έχουν Uber, οπότε θα εστιάσω στο combo. Ναι, πιέσαν από τα flanks, από το valley θα λέγαμε. Και επειδή η μπλε ομάδα δεν έχει Uber, απλά δέχονται ζημιά αυτή τη στιγμή.
Αλλά πάλι η παρουσία του στο point είναι φτωχή. Και υπάρχει backup, ναι, κάποιος πέρασε πίσω. Το οποίο το μπλοκάρει κάποιο scout. Αλλά το push μπροστά έχει αποτύχει ουσιαστικά, διότι δεν βάλανε αρκετό χρόνο από την αρχή. Παρ' όλα αυτά όμως καθαρίζουν τα kills. Παίρνουν τα picks και θα κατακτήσουν και το σημείο. Και λέω ουσιαστικά πέτυχε γιατί οι αντίπαλοι έχουν πλέον το Uber, επειδή ο γιατρός τους δεν πέθανε στο προηγούμενο push. Και είναι σε πολύ καλή θέση το να ξαναπιέσουν το μεσαίο σημείο. Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες μάχες στα flanks και κερδίζει ο Sasla στο 1v1. Αλλά το πίκ έγινε σχετικά νωρίς, οπότε δεν ξέρω αν θα το εκμεταλλευτεί η πλεομάδα, αν έχει όρεξη να πιέσει, και τους βλέπω απλά να χτίζουν Uber. Οπότε μάλλον δεν θέλουν να πιέσουν ακόμα και κάθονται απλά παρατηρούν το choke. Αυτή τη στιγμή όμως έχουμε ανταλλαγές στα flanks, χάνουν ένα scout, το Sasla. Μάλλον ήταν προωθημένος. Πιθανότητα θα χάσουν κι άλλο. Χάνουν οι αντίπαλοι. Όχι, παίρνουν ένα πίκ στα flanks. Και το Uber είναι στο 80%, οπότε θα δούμε κάποιο push σύντομα. Το respawn του Sasla θα έρθει γρήγορα. Και οι μπλε είναι σε θέση να πιέσουν ξανά. Βλέπουμε τους κόκκινους. Θα κάτσω λίγο από την πλευρά των αμυνόμενων. Και καθώς βλέπουμε τους μπλε να πλησιάζουν το choke, είναι έτοιμοι μάλλον να χρησιμοποιήσουν το Uber τους. Οι αμυνόμενοι απλά περιμένουν πάνω στο point με τον γιατρό τους. Χρησιμοποιούν το Uber εδώ σχετικά νωρίς. Έρχεται και το force. Και τώρα οι μπλε πρέπει να βγουν γρήγορα γιατί οι κόκκινοι έχουν σαφές advantage. Ο demo τους ήταν πολύ εκτεθειμένος στην Dizzy, ναι. Παίρνουν όμως δύο picks με τον Bucket και τον Roamer. Το οποίο μπορεί να φανεί χρήσιμο στη συνέχεια όντως. Θα δούμε πώς το χειρίζονται οι μπλε. Επιμένουνε και μπαίνουνε. Χάσανε και Roamer και τον Debaser. Το scout. Ακούω action στο mid. Πέρασε ένα scout και κυνηγάει το γιατρό. Έχει πέρασει ένα scout πίσω. Και είναι κλεισμένοι ο Pocket με το medic σχετικά. Αλλά έρχεται βοήθεια τώρα από τον Demoman, τον μπλε. Ένα όλοι όμως πέρασε από το. Ένα σόλτερ πέρασε, ναι. Και σκοτώνει τον γιατρό. Έφαγε το medic, αλλά πέθανε. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει Uber advantage για τους κόκκινους. Και ίσως κάποιο push στο mid. Βλέπουμε τους μπλε να προσπαθούν τους high flyers. Ίσως και να τους βγει σε καλό. Πάνε aggressive. Κανένα pick. Να ποπάρουν τον γιατρό. Απλά οι κόκκινοι τους περιμένουν και έχουν τα heals. Οπότε εδώ θα καταλήξουν να θυσιάζουν πολλούς παίκτες για την κατάκτηση του σημείου, του οποίου δεν μπορούν καν να ανέβουν πάνω στο point λόγω των stickies και χάνουν και τον demo money μπλε. Οπότε ουσιαστικά αυτό ήταν κάποιο είδους bait από τους κόκκινους, με την έννοια ότι καθίσανε πίσω, πήρανε το χρόνο τους και απλά περιμένανε τους μπλε εφόσον τους είδανε επιθετικούς. Και τώρα οι μπλε με 3 down πολύ δύσκολα θα κρατήσουν το μεσαίο σημείο. Ναι, βλέπουμε, δεν θα το κρατήσουν καν, βγαίνουν ήδη από το choke. Ήδη πολύ πίσω. Σημαντική απόφαση αυτή μπορώ να πω, γιατί αν καθόντουσαν στο μεσαίο δεν θα τους έβγαινε σε καλό, θα χάνανε πολλούς παίκτες γιατί πάλι είχαν τον γιατρό τους. Α, και εδώ ξαναπέφτει ο μπλε γιατρός. Ναι. Οπότε άλλο ένα point, μάλλον θα χαθεί. Και όπως παρατηρούμαστε ακόμα στο πρώτο round, μεγάλο round αυτό. Πολύ μεγάλο για την ακρίβεια. 15 λεπτά σχεδόν. Εδώ εφόσον οι μπλε χάσαν τον γιατρό τους, ίσως να ήταν κακή απόφαση το ότι επιλέξαν να μείνουν στο δεύτερο. Δεν είχε αξία να κάνουν άμυνα στο δεύτερο σημείο. Οι κόκκινοι είχαν Uber advantage, είχαν health advantage. Πάλι heavy στο. Πολύ λίγες πιθανότητες. Επίσης πολύ δύσκολα βλέπουμε. Έρχεται ναι. Το cap κατευθείαν. Πολύ δύσκολα θα κρατούσαν το σημείο. Οι κόκκινοι είχαν το Uber τους. Α, για να δούμε τους. Demo πάλι. Οι κόκκινοι είχαν το Uber τους και Uber vs no Uber. Πολύ λίγες πιθανότητες σε 5CP map να. Δεν ήταν μόνο vs no Uber, ήταν γιατί είχαν και πολύ λιγότερους παίχτες. Ναι, ήταν και πολύ down. Η μπλε. Σε αυτό το mid πάνω κάτω ίδια η ταχύτητα από τους κατεδαφιστές. Το damage πάει όμως από την πλευρά των μπλε. Και αλλά πάλι βλέπουμε το ίδιο σφάλμα. Όχι ιδιαίτερη παρουσία στο σημείο. Στο point, ναι. Ναι, δίνουν ιδιαίτερο χώρο στους κόκκινους να ανεβούνε. Αλλά οι κόκκινοι παίρνουν τα kills και το χώρο στο point. Οπότε οι κόκκινοι αποφασίζουν να υποχωρήσουν. Όχι οι κόκκινοι. Α, συγγνώμη. Οι μπλε. Οι μπλε, ναι. Αυτό εννοούσα. Θα γίνει το cup. Και το μπλε combo. Βλέπουμε το μπλε combo να πηγαίνει πιο aggressive. Έχουμε και jump από τον Bucket, αλλά όχι φεύγει πίσω.
Δεν νομίζω να μπορεί. Θέλαν απλά μάλλον να δουν τι συμβαίνει στο δεύτερο, εάν οι αντίπαλοι είχαν προλάβει να στήσουν την άμυνά τους, αλλά οι αντίπαλοι είναι οι κόκκινοι. Έχουν θέση στο σημείο για άμυνα, παρόλα αυτά χάνουν δύο scouts στα flanks. Δύο picks στα flanks. Και το combo τον μπλε πιέζει από το flanks. Ιδιαίτερα επιθετική μπορώ να πω, αλλά καλή απόφαση, γιατί οι αντίπαλοι έχουν μειονέκτημα στον αριθμό. Ανταλλάζουν τα Uber τους. Χάνουν και βέβαια οι μπλε ένα scout. Φεύγουν και θα επιλέξουν να ξαναμπούνε. Ναι. Αυτό φαίνεται ότι θέλουν να κάνουν, αλλά αργούνε. Και χάνουν τον γιατρό τους. Παρ' όλα αυτά το σημείο είναι τον μπλε. Το Uber ήταν καλύτερο. Και τα picks ήταν από την πλευρά τους. Και βιάστηκα να πω ότι το σημείο ήταν τον μπλε. Την ίδια στιγμή μπαίνει το scout και σκοτώνει δύο soldiers, ναι. Δύο soldiers versus δύο scouts με low HP soldiers ήταν λίγο. Unfair. Δύσκολο, τελικά. Καλή προσπάθεια τον μπλε να μπουν από τα flanks εφόσον σκοτώσαν δύο παίκτες. Καλή η σκέψη τους, αλλά δεν τους βγήκε στο τέλος. Ίσως από κακό focus, ποιος ξέρει. Και βλέπουμε την επικείμενη μάχη στο Red Demoman. Πήραν το point οι κόκκινοι. Ο Dizzy βλέπω ήδη έκανε δύο picks εκεί πέρα. Με 3 down οι κόκκινοι, έτσι. Με οπότε down, μάλλον ναι. Το point το είναι... σημείο είναι πάλι για τους μπλε. Τον Headliers. Δεν μέτρησε ιδιαίτερα το προηγούμενο τους λάθος. Χάσανε πολλούς παίκτες στο δεύτερο οι High Flyers. Ψάχνω να βρω το μπλε κόμπο γιατί φαίνεται ότι θα πιέσουνε. Είναι προς το choke. Έχουν Uber disadvantage αυτή τη στιγμή. Μικρό όμως, δεν θα παίξει ρόλο πιστεύω. Και απλά χτίζουνε το Uber τους αμυντικά. Την ίδια στιγμή που στα flanks εντάξει, έχουμε λίγο spam απλά. Οι παίκτες ελέγχουν το positioning. Και τώρα το μπλε κόμπο, οι κόκκινοι ήταν αρκετά επιθετικοί, είχαν πιέσει στο choke, αλλά χάνουν οι μπλε τον Dizzy, τον Demoman. Οπότε δύσκολα θα κρατήσουν αυτό το σημείο γιατί είναι γεμάτο με stickies. Και αμέσως μετά χάνουν και πεθαίνει τον Pocket. Θα πεθάνει και ο Medic. Θα πεθάνει και ο γιατρός, ναι, έχει παγιδευτεί στο μεσαίο. Οπότε πεθάνει, θα γίνει πάλι ανταλλαγή των σημείων. Και το Upper Advantage πάει στους κόκκινους. Οι κόκκινοι πιέσαν όλοι ταυτόχρονα και από τα flanks και, από το... και με το κόμπο τους. Εδώ βλέπουμε τον Demoman είναι σε αρκετά κακή θέση αυτή τη στιγμή γιατί θα τον πιέσουν αμέσως. Ήταν εκτεθειμένος στο δεύτερο σημείο και θα πεθάνει κατευθείαν. Δεν είχε ελπίδα εκεί πέρα εναντίον ολόκληρης της ομάδας. Παρατηρώ ότι παίζει τώρα το scout. Θέλω να δω, κοιτάζει για κάποιο pick μέσα στο lobby. Αλλά γυρίζει πίσω, εντάξει. Δεν θα κάτσει μέσα. Αποφασίζει να μην θυσιαστεί. Καλή επιλογή πιστεύω. Πάλι off class από το Shastla. Για τρίτο συνεχόμενο νομίζω defend. Ναι. Το Uber Advantage είναι στους κόκκινους και από ό,τι φαίνεται θα το χρησιμοποιήσουν. Τους βλέπω να πλησιάζουν τις πόρτες με το super σύγχρονο wallhack. Και θα επιλέξουν πάλι τη δεξιά πόρτα, προτιμούν αυτή την πόρτα. Δεν είναι πέφτει κακή επιλογή. Είναι αρκετά κοντά στο σημείο. Και οι μπλε από ό,τι φαίνεται θα προλάβουν να γεμίσουν το Uber τους, αλλά έχουν χάσει ήδη πολύ κόσμο. Οπότε για να δούμε αν θα δουλέψει αυτό για αυτούς. Που πάρουν το Uber τελικά, αλλά έχει μείνει μόνο ο γιατρός με τον Pocket. Ενώ οι αντίπαλοι έχουν 4 ζωντανούς, πολύ δύσκολα θα κρατήσει η μπλε ομάδα αυτό το σημείο. Βλέπουμε την προσπάθειά τους. Παρ' όλα αυτά παίρνει 2 picks ο Pocket. Πεθαίνει ο Medic. Πεθαίνει και ο Pocket και γίνεται πεθαίνει το... και ο Pocket, εντάξει. Δεν γινόταν να κάνει νομίζω κάτι άλλο. Αρκετά πιο γρήγορο round από το πρώτο. Το πρώτο κράτησε πολύ ώρα. Έχουν περάσει ήδη 22 λεπτά από τα 30 του match. Το πρώτο ήταν πολύ μεγαλύτερο από το δεύτερο round. Και βλέπω τώρα τον μπλε Demoman στην προσπάθειά του να φτάσει ξανά το mid. Έχει αρκετά πιο καλή υγεία από τον αντίπαλο Demo. Αλλά βέβαια αυτό δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να ξέρει στην αρχή του round. Τα πρώτα picks πάνε στους μπλε. Παρ' όλα αυτά χάνουν τον γιατρό τους από τον Roamer. Ο οποίος βρήκε χώρο με ένα jump και ανέβηκε πάνω στο γιατρό τους και το σκότωσε. Αλλά από ό,τι φαίνεται, χωρίς να θέλω να προδικάσω την κατάσταση, από ό,τι φαίνεται... Πεθαίνει και ο Demoman. Και ο scout κυνηγάει το medic, όχι γυρνάει πίσω για να κάνει το cap. Ναι, θα μπορούσαν να κυνηγήσουν τον γιατρό, αλλά η δικιά μου επιλογή θα ήταν να πάει ο στρατιώτης γιατί μπορεί να κάνει rocket jumps και να μειώσει την απόστασή του με τον αντίπαλο γιατρό που θέλει να κυνηγήσει.
ενώ το scout να μείνει πίσω καλύτερα για την κατάκτηση, όσο πιο νωρίς γίνει η κατάκτηση. Δεδομένου ότι έχουμε 7 λεπτά μόνο και η μπλε ομάδα είναι 2 γύρους πίσω, έτσι. Ότι τους πιέζει σχετικά ο χρόνος, οπότε πρέπει να δρούνε γρήγορα και να κατακτούν τα σημεία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Γιατί καλώς ή κακώς αυτό είναι που θα οδηγήσει μια ομάδα στη νίκη και όχι ένα extra frag, ακόμα και αν είναι ο αντίπαλος γιατρός βέβαια. Και οι δύο ομάδες έχουν το Uber, θα πάω από το perspective των αμυνόμενων για να δούμε πώς χρησιμοποιούν το Uber αυτό. Το που πάρουν στην οι πόρτα αρκετά νωρίς. Οι κόκκινοι έχουν πιέσει ναι, και έχουν δώσει Uber. Από ό,τι φαίνεται γίνεται το call, ο μπλε γιατρός επιστρέφει πίσω. Αλλά η ομάδα του έχει χωριστεί αυτή τη στιγμή και στο δεύτερο πεθαίνει point δεν υπάρχει κάτι άλλο που έμεινε να δούμε. Είναι ένας παίχτης μόνο που μονώθηκε και το σκοτώσανε. Και την ώρα που γίνονται όλα αυτά στα flanks, αυτή το τρελό action στα flanks, θα πεθάνει και ο αντίπαλος γιατρός. Ξεκινάει ένα backup με ένα scout και το γιατρό. Το οποίο καλώς ή κακώς θα γινόταν εφόσον οι αντίπαλοι έχασαν πολλούς παίκτες. Σε αυτή την προσπάθεια στο να πιέσουν το mid, ναι. Δεν πιέσανε πολύ οργανωμένα και πάνε τώρα για last, νομίζω. Ή όχι, αλλάζουν. Δεν αξίζει πραγματικά. Όχι, καλύτερα αλάζουν, που γυρίζουν πίσω. Η αντίπαλη ομάδα κατάφερε να κάνει. Κατάφερε. Κάνανε τα spawns. Το Uber της μπλε ομάδας είναι πολύ κοντά και μάλλον με τόσο μεγάλο advantage δεν θα έχουν και πρόβλημα στο να κατακτήσουν το. Ναι. Οι κόκκινοι πολύ αμυντικοί αυτή τη στιγμή, γνωρίζουν το μειονέκτημά τους, έχουν ένα heavy και ένα sentry. Και οι μπλε μπαίνουν μέσα κατευθείαν με τους στρατιώτες τους. Ξεκινάνε, κάρουν κόσμο, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο όταν έχετε μεγάλο Uber advantage και μετά ανεβαίνουν στο point πολύ γρήγορα. Πολύ λίγες οι ελπίδες της κόκκινης ομάδας να κρατήσει το point. Πραγματικά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα παραπάνω κατά τη γνώμη μου. Ήδη ο heavy και ο μηχανικός ναι ήταν αρκετά, αλλά... Είχανε τρία off class αν παρατήρησα σωστά. Είχανε έναν pyro, έναν heavy και έναν entry. Α, τον pyro δεν τον πρόσεξα, αλήθεια. Ήτανε χωμένος κάτω από τη γέφυρα. Ο demo της κόκκινης ομάδας, ο Κούλι, παίζει σχετικά αμυντικά σε αυτό το midfight. Δεν έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ζημιά και καταλήγει να πεθάνει κατευθείαν. Την ώρα που η μπλε ομάδα παίρνει πολύ χώρο πάνω στο σημείο. Πεθαίνουνε στο σημείο. Και παρόλο που το exchange ήταν πάνω κάτω ίσο, θα κρατήσουν το μεσαίο η μπλε. Παρόλο που ήταν 3v3 στο τέλος του midfight. Εδώ οι κόκκινοι θυσιάζουν και ένα scout ακόμα. Ίσως αισθάνονται και αυτή την πίεση του χρόνου και δεν θέλουν να χάνουν έτσι τα rounds. Αλλά παρόλα αυτά ήταν ένα καλό midfight από τους μπλε. Κοίτα, μένουν 4 λεπτά και είναι 1-2, δηλαδή προηγούνται οι κόκκινοι. Δεν το θεωρώ σωστό ότι έπρεπε εκεί πέρα να θυσιάζουν το scout. Ναι, θα μπορούσαν να παίξουν πιο αμυντικά. Απλά ίσως η πίεση του χρόνου τους έκανε να σκεφτούν διαφορετικά. Εδώ οι μπλε δίνουν το Uber νωρίς. Το πάρουν τους κόκκινους ξανά. Πάλι το Uber πάνω κάτω ίσο. Εδώ βλέπω τον Dizzy πάλι το demo λίγο εκτεθειμένο. Άμα ζήσει όμως μπορεί να τους βγει. Ναι, με ένα ωραίο pipe, 2 kills. Και μάλλον θα τους βγει αυτό το push. Οι κόκκινοι σκοτώνονται όλοι. Παρόλο που είχαν το Uber. Εδώ παρατηρούμε πόσο χρήσιμο είναι να πιέζει όλη η ομάδα ταυτόχρονα. Παρόλο που μόνο 2 ή 3 παίκτες είχαν την αθανασία του Uber, είχαν μπει και τα scouts και ο demo όλοι μαζί στο δεύτερο σημείο. Και οι κόκκινοι, η αλήθεια είναι ότι φλασάραν λίγο παραπάνω το Uber τους. Και αυτό αρκούσε στο να χάσουν πολλούς παίκτες μετά το Uber. Μαζί. Εδώ παρατηρώ πάλι το Blade Omen. Να απομένουν. Ναι, έχουν μείνει μόνο 3 λεπτά. Τι μπορεί να γίνει. Και μάλλον βλέπουμε το τελευταίο round του παιχνιδιού. Ο Blade Omen δέχεται ζημιά πολύ γρήγορα στην αρχή του midfight, αλλά πάει να πάρει το kit. Και βλέπουμε τους κόκκινους να παίζουν aggressive από την πλευρά του Valley. Παρ' όλα αυτά όμως ανταποκρίνει την μπλε ομάδα πολύ σωστά και φοκουσάρει, πηγαίνουν όλοι σε αυτή την αριστερή πλευρά, scouts και solids και τους πιέζουν έξω. Χάσανε υγεία... medic και soldier οι κόκκινοι σε αυτό το fight. Χάσανε υγεία και είναι δεύτερο το μέρος των μπλε. Και θα κατακτήσουν το σημείο. Οπότε συγκλίνει στο μέρος των μπλε. Η πίεση του χρόνου τους έκανε να παίζουν πιο ομαδικά. Δεν ξέρω, βλέπω καλύτερα pushes από τους μπλε τα τελευταία 3 λεπτά του αγώνα παρά στην αρχή του match. Που ήταν λίγο πιο ασυγχρόνιστη, χάνανε κόσμο στα flanks. Χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Και τώρα κοιτάνε να πιέσουν το δεύτερο με Uber Advantage. Θα έλεγα ότι η κόκκινη ομάδα δεν έχει καν λόγο να βρίσκεται εδώ, ενώ βρίσκονται
σχετικά επιθετικά στο δεύτερο point. Χάνουν ένα scout στα flanks. Οι μπλε θα χρησιμοποιήσουν το Uber τους. Καλή απόφαση πιστεύω από μέρους μου. Δεν έχει νόημα να θυσιάζεις τους παίκτες σου όταν έχεις super advantage και καταφέρουν να σωθούν όλοι. Βλέπουμε επιθετικές προσπάθειες από τους κόκκινους με ένα scout και ένα soli να έρχονται από τα flanks και να πιέζουν το γιατρό τους και το scout. Μάχη παρόλο του γιατρού με το scout. Παρόλο που είχαν περισσότερο Uber advantage, το χάσαν οι μπλε. Χάσανε το fight, ναι. Χάσαν το fight. Με ένα λεπτό να μένει. Και οι κόκκινοι πιέζουν πολύ, πολύ γρήγορα στο μεσαίο. Στο αλλά μεσαίο. Οι μπλε πρέπει να θυμόμαστε αυτή τη στιγμή ότι έχουν το μεσαίο. Δηλαδή τα spawns είναι με το μέρος των μπλε. Παρ' όλα αυτά οι κόκκινοι είχαν το Uber. Πεθαίνει και το χρησιμοποιούν στο να σκοτώσουν το γιατρό. Πεθαίνει ο Demoman. Ναι, και τώρα είναι αυτό που λέγαμε λίγο πιο πριν. Δηλαδή, οι μπλε είχαν καλύτερα spawns και παρόλο που χάσανε τον γιατρό τους, ήρθαν οι υπόλοιπες κλάσεις. Οι κλάσεις που πολεμάνε, ας πούμε, οι fighters, demos, solis κλπ. Και κατάφεραν να αποτρέψουν την κατάκτηση του σημείου, παρόλο που οι μπλε δεν είχαν τον γιατρό μαζί τους. Και από όσο βλέπω, δεν χυλάρει κανέναν αυτή τη στιγμή, πάλι δεν είναι μαζί τους. Μάλλον δεν έκανε spawn. Αλλά βλέπω μια επίθεση στο δεύτερο point, ο Demo ήδη πήρε ένα pick το scout. Ένα pick, ναι. Και βάζουν πολύ χρόνο. Είναι και ναι, από ό,τι φαίνεται θα το κατακτήσουν. Το κατακτήσανε. Αυτή η επιθετικότητά τους βγήκε σε καλό. Οι αντίπαλοι δεν είχαν. Δεν ξέρω, δεν διαβάσαν σωστά την υγεία των αντιπάλων τους. Δεν ξέρω τι. 30 δευτερόλεπτα μένουν, ναι. Ναι, δεν υπάρχει άλλο χρόνο και θα πιέσουν με το Uber, με χωρίς Uber βασικά, στο τελευταίο σημείο δεν θα πιέσουν Uber, από την αριστερή πόρτα με τον Demon και τον Soli πολύ πολύ επιθετικά. Και οι κόκκινοι έχουν το Uber τους, αλλά δεν το δίνουν, δεν σώζουν τον Demoman, το οποίο μπορεί να τους στοιχήσει. Οι κόκκινοι είναι αρκετοί, αλλά το ίδιο και οι μπλε, 3-3 αυτή τη στιγμή, medic με scouts, ένας πανικός πάνω στο point και στα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού θα καταφέρουν το τελευταίο cup με ένα επικό push. Δίχως Uber. Δίχως Uber με τι σου κάνει η πίεση του χρόνου, όταν αντιληφθείς ότι έχεις μόνο 30 δευτερόλεπτα και θέλεις να πιέσεις οπωσδήποτε το τελευταίο point, παρόλο που η αντίπαλη ομάδα είχε Uber, γίνανε σωστά calls και φοκουσάρανε τους ίδιους στόχους όλοι. Νομίζω ότι ήταν και κατά πολύ λάθος του κόκκινου medic, ο οποίος δεν έδωσε το Uber για να σώσει τον Demoman. Έπρεπε να σώσει οπωσδήποτε τον κατεδαφιστή. Ναι, αυτός θα μπορούσε μετά να βάλει εκεί σαν απλά στο point και να αποτρέψει την κατάκτηση. Αυτά λοιπόν από εμάς. Ελπίζω να απολαύσατε τον αγώνα που μόλις παρακολουθήσατε. Slayer, κάποιο shout-out για την ομάδα σου? Κάποιο shout-out... Big thanks στο medic μας, ειλικρινά μας έσωσε πιστεύω. Έπαιξε πάρα πολύ καλά. Και γενικά όλη η ομάδα έπαιξε πολύ καλά. Είναι πολύ δύσκολο να γυρνάς από 2-0 σε 3-2 σε τόσο χρονικό διάστημα και ειδικά όταν το πρώτο round διήρκησε γύρω στα 15-16 λεπτά κάπου εκεί γιατί διήρκησε. Ναι, πιστεύω ότι είδαμε καλύτερο teamwork μετά το 2-0. Μετά το 2-0 είδαμε καλύτερο teamwork από τους μπλε. Και αντίθετα είδαμε κάποιες θυσίες από τους κόκκινους, οι οποίες σίγουρα δεν χρειαζόντουσαν να γίνουν και δεν τους στήχησαν καθόλου. Τους στήχησαν σε μερικά push. Αυτά από μένα. Θα ολοκληρώσουμε εδώ αυτό το βίντεο. Ελπίζω να το απολαύσατε. Να είστε καλά. Παρακαλώ αφήστε comments αν θα θέλατε να δείτε ένα παραπλήσιο βίντεο, κάποιο commentary ή κάποιο δικό σας demo που να θέλετε να το αναλύσουμε. Γεια σας από μένα, Slayer. Γεια σας και από μένα. Τα ξαναλέμε. Yes.